τραγωδίας κι ομοιάζαν αντζάχμι ρολόγιας. Τραγωδίας κι ομοιάζαν αντζάχμι ρολόγιας. Εουρανέμ παράκλητε, κάτι βαφτά και κρίσο. Εουρανέμ παράκλητε, κάτι βαφτά και κρίσο. Σπόξον και χάσον δε χτίσες και άλλων κόσμων πίσω. Σπόξον και χάσον δε χτίσες και άλλων κόσμων πίσω. Θεόφιλε, τι μας ταξίδεψες, κλείνοντας τα μάτια και τραγουδώντας με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε ότι κλείσαμε με ένα τραγουδάκι. Ακριβώς, Θεόφιλε. Μετά την καμπάνα του Πόντου. Μετά την καμπάνα του Πόντου, παίξαμε ένα θέμα της εισαγωγής, που λέγεται «Η Γραΐτσα». Μια γιαγιά που κάπου ψάχνει στις φωτιές, στα αποκαΐδια και θυμάται αυτά που πέρασαν η οικογένειά της, τα παιδιά της και παρακαλάει το Θεό να κάνει ένα καινούριο κόσμο από την αρχή, μπας και είναι καλύτερος. Να πάρουμε μια κουβέντα από τα παιδιά. Το όνομα μικρόφωνο, Σπύρος. Λέγομαι Πολυχρόνη Σαματίδης. Πιο κοντά Πολυχρόνη. Λέγομαι Πολυχρόνη Σαματίδης, συνεργάζομαι με τον Θεόφιλο εδώ και 3-4 χρόνια. Είμαστε από Κοζάνη, εγώ και το παιδί και ο Θεόφιλος βασικά. Το Λεμαϊδα. Το χωριό μας τηλέφωνο. Χωριά είμαστε. Δίπλα είστε. Άλλο τι θέλετε να πω. Το ολοπαίδιο του Λιγνίτη. Λοιπόν, λίγο, γιατί στην παραδοσιακή μουσική. Εμένα συγκεκριμένα έπαιζε ο πατέρας μου την μπάνα. Από μωρό είναι. Όλοι, οπότε από μικρός πήρα το ερέθισμα από αυτό και σιγά σιγά το εξέλιξα. Μου βγήκε και κάποια πράγματα, πήγα σε οδεία γιατί το εξελίξαμε το θέμα. Η δική μας δεν ήταν και τόσο, δεν υπήρχαν οδεία και τέτοια πράγματα. Και γενικά μου βγήκανε. Ωραία, να πάρουμε μια τάκα για το φίλο μας, έτερο φίλο μας. Μαέστρο, είσαι ο πιο νέος και είσαι και μαέστρος. Είμαι ίδια ηλικία με τον Πόλη. Ναι. Εγώ είμαι ο Λάκης Παναγιωτίδης. Γεια σου Λάκη, ο Λάκης Παναγιωτίδης. Όχι, ο Θρασίβουλος, αυτός δεν είπε Πόλης, είπε... Στο λες τον όνομα. Ωραίο όνομα, βέβαια. Ωραίο όνομα. Με τη δύναμη της γνώμης σου. Έτσι, έτσι. Και με τον Θεόφιλο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια, όπως είπε και ο Πόλης. Είμαστε και φίλοι εκτός από συνεργάτες. Σημαντικό. Περνάμε καλά, παίζουμε μουσική, κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Δεν το βλέπετε, παιδιά, κάνει μια καθημερινότητα. Αγλεντάνε, ερωτεύονται. Ναι. Είναι η δουλειά μας, η δουλειά μας. Αυτό. Έτσι, να σου πω γιατί και οι δύο φίλοι μας είναι δίπλα στο Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος είναι μας στη νεολαία. Το λατρεύει η νεολαία. Και έχω γνώση όσο λέω και το ξέρεις πολύ καλά. Θέλω να μιλήσει και παλιότερα στο ραδιόφωνο. Τον αγαπάει πάρα πολύ η νεολαία. Και όχι μόνο απόγονοι, επίγονοι ποντιακών σκέψεων ή ποντιακής καταγωγής. Και άλλος κόσμος. Ναι. Απλά δεν του δίδονται οι ευκαιρίες που θα έπρεπε να τον γνωρίσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό άσε τη σκέψη καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής ότι γενικά η ελληνική τηλεόραση θα έπρεπε να ξεχυλίζει η Ελλάδα και τέτοιων πραγμάτων. Είναι μια άλλη συζήτηση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Θα πάμε και σε πολεμικές τέχνες μετά.